Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, on time, μέρος τρίτο, πάντα στην τηλεόραση του Atlas και πάμε να δούμε τώρα πώς ετοιμάζονται οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον δύσκολο ενεργειακά χειμώνα που έρχεται, πώς θα αντιμετωπίσουν το διογκωμένο κόστος της ενέργειας ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων αλλά και να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πολιτών χωρίς διακοπές και παρεμβάσεις στον όδο φωτισμό. Συζητάμε με τον άνθρωπο που έχει τα κλειδιά του Ταμείου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κύριο Μιχάλη Κούπκα. Κύριε Κούπκα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι πάντα διαθέσιμος. Ηλεκτρική καρέκλα. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δεν ήταν εύκολα από την πρώτη στιγμή. Και δεν μας είχαν και λίγα. Πολλά μαζί. Πολλά μαζί, πολλές αναποδιές. Στην πραγματικότητα, 5 μήνες διήρκησε η θητεία από το Σεπτέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο, οπότε ήρθε και ο κορονοϊός να μας πλήξει. Αλλά νομίζω ότι περάσαμε τις εξετάσεις πολύ πετυχημένα. Και χτες, μάλιστα, παρουσιάσατε και εγκρίθηκε προφανώς και ο ισολογισμός για το προηγούμενο έτος. Εντάξει, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών έχει κάποιες, θα έλεγα, ημερομηνίες σταθμούς μέσα στη χρονιά. Μία από αυτές είναι και η έγκριση του ισολογισμού. Πέρασε κατά πλειοψηφία ο ισολογισμός, 573 εκατομμύρια ενεργητικό. Θα έλεγα ότι όποιος καταλαβαίνει να διαβάσει καταρχήν ισολογισμό, γιατί σίγουρα είναι οικονομική ορολογία των ισολογισμών, είναι το γενικό λογιστικό σχέδιο και δεν είναι και πολύ εύκολο να το διαβάσεις, φαίνεται όμως ότι διαπνέεται από το κοινωνικό πρόσημο του Δήμου. Από την πρώτη στιγμή, κύριε Ραϊλούλου, είπαμε ότι θα θυσιάσουμε ενδεχομένως κάποια από τα έσοδά μας προκειμένου να στηρίξουμε τον δημότη και τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και μειώσαμε τα τέλη οριζοντίως κατά 30%, χωρίς εξαιρέσεις, αστερίσκους και προϋποθέσεις, για όλους, για όλα τα νοικοκυριά, για όλες τις επιχειρήσεις της πόλης. Δεν υπάρχει άλλη πόλη, άλλος δήμος στη χώρα που να μείωσε εν μέσω κορονοϊού και όλη αυτή τη τεράστια ενεργειακή κρίση και τη κρίση ακρίβεια 30% τα δημοτικά τέλη. Είμαστε πρωταθλητές. Δώσαμε ένα πακέτο μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης, απαλλάσσοντας πλήρως για όλο το διάστημα του COVID όλα τα μαγαζιά, από τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων, από τα δημοτικά τέλη, παρατείναμε ρυθμίσεις. Δεν επιβαρύναμε με τόκους πρόστιμα, ακυρώσεις ή προσαυξήσεις κανέναν. Όποιος έχασε τη ρύθμισή του στη διάρκεια του COVID, την αναβιώσαμε. Θα έλεγα ότι εξαντλήσαμε την νομοθεσία ώστε να στηρίξουμε τον πολίτη. Εξήγησα και χτες στην αντιπολίτευση, η οποία και αυτή, εντάξει, στην τελική κάνει τη δουλειά της και ασκεί κριτική, ότι ο Δήμος δεν είναι ΑΕ. Δεν μοιράζει μέρισμα, ούτε και έχει στόχο την κερδοφορία. Το μέρισμά μας είναι η στήριξη στον κόσμο. Αυτή όμως η στήριξη στον κόσμο έχει και κάποιες, εν πάση περιπτώσει, συνέπειες. Τι εννοώ, δεν έχετε τα έσοδα τα οποία περιμένατε. Και το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου είναι πώς με τα περιορισμένα, συρρυκνωμένα έσοδά σας, που καλά κάνουν και είναι συρρυκνωμένα, γιατί ακριβώς έπρεπε να στηρίξετε όλους εμάς, τους δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πώς όμως θα αντιμετωπίσετε, κύριε Κούπκα, τις προκλήσεις του σήμερα? Και όταν λέω προκλήσεις του σήμερα, αυτά που ανέφερα στην αρχή. Στα σχολιά μας μπορείτε να εγγυηθείτε πως τα παιδιά δεν θα κρυώσουν. Τους δρόμους, ο κύριος Ζέρβας εδώ, ο δήμαρχος, το είπε, δεν πρόκειται να κλείσω τα φώτα στον κεντρικό δήμο. Δεν θα θυσιάσω τίποτα για την ασφάλεια των πολιτών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι θα κάνετε όμως για να λύσετε αυτή την δυσεπίλητη εξίσωση? Πέσατε και πάνω στην ημέρα, γιατί σήμερα ανακοίνωσε ο κύριος Πέτσας, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ότι θα δώσει 50 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους, προκειμένου να τους στηρίξει στο κομμάτι της αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και της εκτείναξης γενικότερα όλης αυτής της δαπάνης. Αν με ρωτάτε αν είμαι ικανοποιημένος, επειδή θέλω πάντα να είμαι αληθινός και ειλικρινής, ειδικά έτσι, όταν μιλάμε δημόσια, η απάντηση είναι όχι. Όχι. Θεωρώ ότι δεν απαξιώνω. Κάθε βοήθεια εννοείται είναι καλοδεχούμενη και σημαντική. Όμως χρειάζεται να βγει ακόμα πιο μπροστά η πολιτεία και να ενισχύσει τους Δήμους. Ειδικά Δήμους όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που όπως ξέρετε διαθέτει από κανάλι τηλεοπτικό, βέβαια, μέχρι και βρυφονηπιακού σταθμού, μέχρι και ορφανοτροφείο. Τα πάντα έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Και ξέρετε, αυτά που συμβαίνουν στον κεντρικό Δήμο συμβαίνουν και στα νομικά πρόσωπα
γύρω από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος επίσης δεν έχει ούτε power pass, ούτε fuel pass. Αυτό που περιμένουμε είναι αυτή η τονωτική ένεση που θα έρθει και θα έπρεπε να έχει έρθει ενδεχομένως και πιο ενισχυμένα από την πολιτεία. Εννοείται ότι πριν απλώσουμε το χέρι και ζητήσουμε, θα πρέπει να έχουμε διαφυλάξει και θα πρέπει και εμείς να έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό. Ναι. 30.000 λοιπόν λαμπτήρες LED σε όλο τον οδοφωτισμό της πόλης. Αυτή τη στιγμή τρέχει η μελέτη για αλλαγή λαμπτήρων LED σε όλα τα σχολεία και στα 218 σχολεία της Θεσσαλονίκης, ουκολίγα. Ολοκληρώθηκε η βιοκλιματική αναβάθμιση του σχολείου της Κλεάνθους, που είναι και πρότυπο σχολείο για όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μόνο ένα αντίστοιχο στην περιοχή της Αθήνας. Από εκεί και πέρα όμως καταλαβαίνετε ότι ορθώς ο Δήμαρχος είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να κλείσω τα φώτα στους δρόμους για να έχω μετά ζητήματα ασφάλειας στις γειτονιές και τελικά το κόστος να είναι πολύ 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 μεγαλύτερο και εις βάρος και του δημότη. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική στην οποία συμφωνώ. Απλά το ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος γιατί υπάρχουν συναδελφοί του οι οποίοι είπαν θα κλείνουμε. Κοιτάξτε, ο Δήμαρχος βέβαια δεν αναφερόταν στο διακοσμητικό φωτισμό. Ναι, προφανώς. Έτσι, ούτε και στο χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, που και εκεί θα υπάρχουν προφανώς κάποιοι σχετικοί περιορισμοί. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και λιγότερα φωτεινά Χριστούγεννα θα μπορούσαν να γίνουν αν αυτό θα σήμαινε εξοικονόμηση σε λογαριασμούς λόγω χάρη φυσικού αερίου, οι οποίοι μας ήρθαν κοντά στα 371% μεγαλύτεροι από πέρσι. Έτσι. Και κυρίως το φυσικό αέριο, ξέρετε, πέρα από τα δημοτικά κτίρια, αφορά σχεδόν το σύνολο και των σχολείων. Λίγα είναι τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχουν πετρέλαιο ακόμα. Όταν μου λέτε 371% πάνω, τι να συζητήσουμε. Εκτινάζει το προϋπολογισμό στον αέρα. Ναι, κοιτάξτε, ο προϋπολογισμός ήταν δύσκολος όλες τις χρονιές. Εγώ, κύριε Ωραήλου, καμία χρονιά δεν πέρασα καλά. Όλοι οι δικοί μου χειμώνες ήταν πάρα πολύ δύσκολοι. Γιατί έτυχε η πανδημία, πρωτόγνωρο. Εμείς έπρεπε να επιλέξουμε, είχαμε μια στρατηγική και έπρεπε συνεχώς, με βάση τα δεδομένα αυτής της νόσου, να ανακατευθύνουμε συνεχώς τη στοχοθεσία. Με κονδύλια. Και αυτό θα κάνουμε και τώρα. Δεν έχουμε άλλες επιλογές. Αλλιώς δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους. Και δεν είναι μόνο η ενεργειακή κρίση, είναι γενικά και οι πληθωριστικές πιέσεις και η ακρίβεια. Σκεφτείτε ότι οι πρώτες ύλες έχουν απογειωθεί. Έχουν εκτιναχθεί και αυτές. Τα τρόφιμα και αυτά. Το βλέπουμε και στα σπίτια μας. Εγώ το λέω κιόλας, επειδή δεν έχω χρόνο, είμαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο Δημαρχείο. Το σούπερ μάρκετ το έχει αναλάβει η σύζυγος. Είχα να πάω αρκετό καιρό στο σούπερ μάρκετ, όταν πήγα την περασμένη εβδομάδα και είδα την τιμή του γάλατος. Ναι. Έχουμε πλέον ξεφύγει, είναι σαφές. Αλλά εγώ θέλω να μείνω στην κουβέντα μας, κύριε Κούπκα, να δω το ποτήρι μισογεμάτο. Και γίνονται πολλά καλά πράγματα από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Θέλω να σταθώ στο πρώτο. Ένα πρόγραμμα για το οποίο μας έχετε μιλήσει και στο ραδιόφωνο και τώρα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με μεγαλύτερη άνεση. Το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου εσείς και ο Δήμος των Αθηναίων είστε πρωτοπόροι στην Ελλάδα. Θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Πρωτοπόροι. Χωρίς να ευλογούμε τα γένια μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, αλλά πρέπει να τα λέμε για να τα μαθαίνουν και οι τηλεθεατές. Είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Έτσι, είναι ο πρώτος που υπογράφει την προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, τι ουσιαστικά περιλαμβάνει. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα τώρα. Είναι καταρχήν πιλωτικό. Είναι πιλωτικό για να ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη και Αθήνα και να συνεχίσει να εφαρμόζεται πολύ πιο εκτεταμένα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ανακοινώθηκε μάλιστα και από τον Πρωθυπουργό στα πλαίσια της ΔΕΘ. Τι περιλαμβάνει, αξιοποίηση ακινήτων τα οποία είναι κλειστά. Γιατί υπάρχουν ακίνητα που είναι κλειστά στη Θεσσαλονίκη, γιατί οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν τα μέσα και τους χρηματικούς συνήθως πόρους για να τα επιδιορθώσουν. Αυτά μιλάμε για ακίνητα που αυτή τη στιγμή δεν νοικιάζονται, είναι κλειστά γιατί είναι από μέσα σχεδόν κατεστραμμένα. Μάλιστα. Τι ερχόμαστε και λέμε εμείς, ως Δήμος Θεσσαλονίκης και Δήμος Αθηναίων. Φέρτε τα σε εμάς. Εμείς τα νοικιάζουμε στους ιδιοκτήτες με ένα χαμηλό μίσθωμα, μακροχρόνιο, δεκαετίας, δωδεκαετίας. Τα επιδιορθώνουμε εμείς με δικά μας κονδύλια, τα οποία προέρχονται από το Υπουργείο Εργασίας, είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, και τα νοικιάζουμε με μακροχρόνια μίσθωση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
και όχι μόνο, και σε νέα ζευγάρια. Όλο αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν το ανακαλύψαμε εμείς πρώτοι. Εφαρμόζεται στο Άμστερνταμ, εφαρμόζεται στη Βιέννη, εφαρμόζεται στην Κοπεχάγη, εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθάει καταρχήν στη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων. Που έχουν πάει στο Θεό. Που πλέον είναι και αυτά. Στο Θεό δεν ξέρω να έχουν πάρει, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει ένα για σπίτι. Νέο ζευγάρι. Ειδικά για ένα νέο ζευγάρι. Που θέλει κάποια στιγμή να κάνει και ένα παιδί. Δίνει ζωή στις γειτονιές. Παρατηρούμε ότι πολλές πολυκατοικίες, ακόμα και στο κέντρο της πόλης, κατοικούνται κατά το ίμιση και τα μισά διημερίσματα είναι κλειστά. Δίνει λοιπόν, τονώνει την τοπική οικονομία, γιατί αυτός ο άνθρωπος θα αγοράσει από το μανάβι, θα ψωνίσει στο μπακάλικο της γειτονιάς, θα πάει τα παπούτσια του στο τζακάρι. Δίνουμε δηλαδή μια γενικότερη ένταση στις γειτονιές και στηρίζουμε αυτό που θέλουμε για τις ελληνικές τουλάχιστον πόλεις, τις μεικτές χρήσεις στην ανάπτυξη της πόλης. Δεν θέλουμε και δεν ονειρευόμαστε μια Θεσσαλονίκη που θα έχει αμυγός κατοικίες όπως είναι στην Αμερική ή αμυγός περιοχές που είναι μόνο γραφεία ή αμυγός περιοχές που είναι μόνο διασκέδαση και ψυχαγωγία. Εμείς έχουμε μάθει στην Ελλάδα να αναπτυσσόμαστε όλοι μαζί ταυτόχρονα και αρμονικά. Αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Να δώσουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα καταρχήν βοήθεια στα νέα ζευγάρια, στους νέους, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να τονώσουμε και την οικονομία. Το πρόγραμμα αυτό πότε ξεκινά, πότε δρομολογείται, τα σπίτια εντοπίστηκαν, τα 30 αυτά πρώτα σπίτια? Ο φορέας κοινωνικής κατοικίας είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος. Είναι πανέτοιμος. Τον έχει κάνει η Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα θα βγει η πρόσκληση, το call to action, δηλαδή θα καλέσουμε εμείς τους 30 πρώτους ιδιοκτήτες μέσα από αρχικά κάποια κοινωνικά κριτήρια. Προφανώς. Θέλουμε λοιπόν ιδιοκτήτες, όχι μεγαλοϊδιοκτήτες, αλλά μικροϊδιοκτήτες που δεν έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, θα τους ζητήσουμε να μας φέρουν τα ακίνητά τους. Εμείς με πρόγραμμα που θα τρέξει από την Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, αυτά θα τα επισκευάσουμε. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, και πάλι φυσικά με κοινωνικά κριτήρια, θα τα διαθέσουμε. Προσέξτε, είναι 30. Αυτά τα 30, εμείς θέλουμε να τα κάνουμε 3.000, αν είναι δυνατόν. Και στοιχεία, κύριε Ωραήλογλου, έχουμε. Μέσα από το TAP, το τμήμα TAP του Δήμου Θεσσαλονίκης, μπορούμε να δούμε σημαντικά στοιχεία για το ποια ακίνητα μπορούν να αξιοποιηθούν ή όχι. Επειδή πάντα είστε ένας άνθρωπος ο οποίος διακρίνεται για τη συνέπειά του, και δεν το λέω για να σκολακέψω, αλλά είναι αλήθεια, πότε πιστεύετε ότι οι 30 πρώτες οικογένειες, στο περίπου, θα μπορέσουν να εγκατασταθούν στα σπίτια αυτά? Μέχρι το πρώτο τετράμινο του 2023. Είναι πολύ κοντά. Ναι. Σκεφτείτε ότι άμεσα υπογράφουμε την προγραμματική με το Υπουργείο Εργασίας. Ναι, φτάσαμε Οκτώβριο μέχρι τον. Μιλάμε σε 6 μήνες μέσα, 7 ναι. μήνες. Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα ξέρετε πολλά. Καλά, δεν εξαρτώνται από εμάς. Όταν εμείς ναι. βγούμε σε ένα διαγωνισμό και υπάρχουν μεταξύ των αναδόχων προσφυγές, εκεί κανείς δεν ξέρει πότε αυτά θα τελειώσουν. Εδώ είμαι και ναι. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες. Όσο και αν εμείς θέλουμε να τρέξουμε, καμιά φορά κάποιοι άλλοι παράγοντες δεν μας το επιτρέπουν. Ξέρετε, και εγώ όταν δεν ασχολιόμουν με όλα αυτά, με τις δημόσιες συμβάσεις, τους διαγωνισμούς, δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό που κάποιοι λένε. Μα είναι δυνατόν να υπάρχουν τα κονδύλια και να μην μπορούν να απορροφηθούν? Τώρα πλέον το έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά φορές, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Η γραφειοκρατία σώζει κάποιες φορές, όπως ενδεχομένως το επόμενο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Ή μάλλον όχι, θα το πάμε αλλού στο τέλος αυτό, για να κλείσουμε έτσι λίγο ευχάριστα. Θέλω να σας πάω σε άλλα δύο χαρακτηριστικά, τα οποία αναβαθμίζουν τη Θεσσαλονίκη, τα οποία, και αν θέλετε, ίσως δεν έπαιξαν όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, ψηφίστηκε η πόλη μας ως ο τρίτος πιο αγαπημένος προορισμός για τους λεγόμενους ψηφιακούς νομάδες. Θα εξηγήσουμε στον κόσμο ποιοι είναι οι ψηφιακοί νομάδες. Βεβαίως. Και ένα δεύτερο, είμαστε στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Εδώ βέβαια το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να επιταχύνουμε, πώς μπορέσουμε να το φτάσουμε εκεί και τι περιθώρια ακόμη έχουμε για να είμαστε μια κλιματικά ουδέτερη πόλη. Θέλω τη γνώμη σας για αυτά τα δύο θέματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση που έχουμε. Γιατί ειδικά το τελευταίο με τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις είναι, θα έλεγα, το πιο φιλόδοξο και μεγάλο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Να εξηγήσουμε λίγο ότι ο στόχος της Ευρώπης
είναι να γίνει κλιματικά ουδέτερη ως Ήπειρος μέχρι το 2050. Mm-hmm. Τι έρχεται όμως και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι 30, 100 πόλεις θα προπορευθούν. Δηλαδή θα πετύχουμε κλιματική ουδετερότητα σε 100 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030, 20 χρόνια νωρίτερα. Γιατί θέλουν να το κάνουν αυτό, έτσι ώστε να τρέξουν στρατηγικές και πολιτικές που θα τις αντιγράψουν όλες οι υπόλοιπες πόλεις της Ευρώπης για να πετύχουμε συνολικά την κλιματική ουδετερότητα της Ευρωπαϊκής Πλάκας. Ο μεγάλος στόχος. Ναι. Ο μεγάλος στόχος, το μεγάλο σχέδιο. Και είναι αυτό το σχέδιο του Green Deal, το οποίο ψηφίστηκε το 2015, έχει γραφτεί άπειρη βιβλιογραφία γύρω από την Πράσινη Συμφωνία. Η Θεσσαλονίκη, με πάρα πολύ κόπο, γιατί αυτό δεν έγινε αυτόματα, και πάρα πολύ δουλειά από τις υπηρεσίες του Δήμου... Κάποιοι τρέξατε για να μπει σε 100 πόλεις. Όχι, κάποιοι τρέξανε, κάποιοι ξενυχτήσανε, κάποιοι πήγανε σε πάρα πολλά σεμινάρια, κάποιοι πήγανε πάρα πολλές φορές στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες, για να καταφέρουμε να μπούμε σε αυτή την αποστολή, σε αυτό το όχημα για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις με ορίζοντα το 30. Και αυτή τη στιγμή ήρθε και η πρώτη χρηματοδότηση, μικρή, 80.000 ευρώ, για την κατάρτιση του κλιματικού συμφώνου, του κλιματικού συμβολέου. Τι είναι αυτό το κλιματικό συμβόλαιο? Είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ όλων των φορέων της πόλης για το πώς θα πετύχουμε, ποιος θα είναι ο δρόμος για να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα. Ένας οδικός χάρτης για τις επόμενες. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμες μεταφορές και πράσινες μεταφορές αν δεν έχουμε στο τραπέζι τον ΟΑΣΤ, τον ΟΣΕΘ ή τους οδηγούς ταξί ή τους ανθρώπους αμαία ή τους πεζούς και τις συλλογικότητες όλων αυτών. Όλοι θα πρέπει να είναι πάνω στο τραπέζι. Εξαντλητική διαβούλευση. Το πρόγραμμα ονομάζεται By the Citizens and for the Citizens, δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα για τους πολίτες, από τους πολίτες. Οι πολίτες θα σχεδιάσουν το δρόμο για να πετύχει η Θεσσαλονίκη την κλιματική ουδετερότητα και χαιρόμαστε γιατί δημιουργείται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και ένα δίκτυο των 6 ελληνικών πόλεων. Δεν τρέχει μόνο στη Θεσσαλονίκη, είναι και άλλες 5 πόλεις. Είναι η Αθήνα, τα Τρίκαλα, η Καλαμάτα, η Κοζάνη και τα Γιάννενα μαζί μας. Όλοι μαζί μια αγκαλιά, μια ομαδάρα. Γιατί δεν μπορεί να μείνει η Ελλάδα πίσω. Και δεν πρέπει να μείνει. Και δεν πρέπει να μείνει. Και δεν έχει κανένα λόγο να μείνει. Είμαστε πολύ καλύτεροι. Το βλέπουμε όπου και αν πάμε, σε όποιο ταξίδι και να πάμε, από πολλές πόλεις άλλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το αναγνώρισαν και πάρα πολλοί. Να, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Τρίτη καλύτερη στον κόσμο στους ψηφιακούς νομάδες. Ποιοι είναι όμως οι ψηφιακοί νομάδες? Λοιπόν, οι ψηφιακοί νομάδες είναι εργαζόμενοι, συνήθως υψηλής εξειδίκευσης, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν την εργασία τους απομακρυσμένα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι λοιπόν ένας τιμήσιος, ο οποίος για λόγους κλίματος ή για λόγους επίσκεψης επιλέγει να εργαστεί ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη αντί να εργαστεί στην Τίνιδα. Ή ένας Γερμανός που δεν θέλει να κρυώνει στο Βερολίνο και θέλει να περάσει το χρόνο του και να εργαστεί από τον υπολογιστή του εδώ, στην πόλη μας. Η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε στο rank, στην κατάταξη τρίτη, από το Instant Offices. Τι είναι αυτό? Είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων, τεράστια πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία διαμορφώνει τις τιμές των ακινήτων στο Λονδίνο. Δεν είναι απλά δηλαδή ένα μεσηδικό γραφείο μικρό. Είναι μια τεράστια πλατφόρμα που έχει σπίτια, γραφεία και γενικά real estate, τα κίνητα, παντού. Και αντιλαμβάνεται κανείς τα πολλαπλάσια ωφέλη που έχει για την πόλη η επιλογή των ψηφιακών αυτών ομάδων, των ανθρώπων αυτών, να μείνουν και να ξοδέψουν στη Θεσσαλονίκη. Το υπολογίσαμε με τον Δήμαρχο. Αν καταφέρουμε ως χώρα να έχουμε 100.000 ψηφιακούς νομάδες, είναι σαν να έχουμε 2,5 εκατομμύρια τουρίστες για μία εβδομάδα. Περίπου προσθέτουν στη χώρα ένα εισόδημα 1,6 δις ευρώ. Και αυτό το λέω παρά το γεγονός ότι οι ψηφιακοί νομάδες έχουν φορολογικά κίνητρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το νούμερο για να το αγνοήσουμε και να μην εμένουμε σε αυτό. Και φυσικά μετά από αυτό το αποτέλεσμα που η πόλη βγήκε τρίτη, μπροστά από το Παρίσι, το Λονδίνο και άλλες πολύ πιο, ας πούμε, θεωρητικά ανεπτυγμένες χώρες που θα περίμενε κανείς, μας δημιουργεί και ένα αίσθημα, έτσι, ένα μικρό δημιουργικό άγχος και ευθύνης στο πώς και εμείς πρέπει αμέσως να τρέξουμε όλα τα έργα του Smart City. Το Smart City, βέβαια. Έτσι. Δεν μπορούμε να μιλάμε
για μια πόλη που υποδέχεται ψηφιακούς νομάδες όταν οι ταχύτητές της δεν είναι οι αντίστοιχες που θα περίμενε ένας ψηφιακός νομάς. Γιατί ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τα συνυπολογίζουν αυτά. Προφανώς. Όταν βλέπουν μια πόλη η οποία πνίγεται με μια δυνατή νεροποντή, στο τέλος τα έχουμε αυτά τα κουσούρια. Τα έχουμε αυτά τα κουσούρια. Αν αναφέρεστε στο τελευταίο, στην τελευταία πολύ έτσι, έντονη βροχόπτωση, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι ακούγοντας πλέον και τους μετεωρολόγους, όταν πέφτουν γύρω στα 80 λίτρα νερό ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε χρονικό διάστημα λιγότερο από μία ώρα και έχεις μία πόλη αμφιθεατρική που από πάνω στα κατεβάζει όλα κάτω, συμφωνούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό να το απορροφήσει η πόλη. Και σκεφτείτε ότι και τα φρεάτια, αυτό τουλάχιστον έτσι έγινε αυτοψία, ήταν ανοιχτά, ήταν ξεβουλωμένα. Δεν είχαμε δηλαδή θέμα φρεατίων. Απλά η ραγδαιότητα του φαινομένου ήταν τέτοια που δημιουργήθηκαν προβλήματα. Όχι, σήμερα θα μιλήσουμε με θετική ατζέντα. Και θέλω να μιλήσουμε, να μείνουμε στον τουρισμό, στον οποίο αναφερθήκατε. Μία νέα εναλλακτική μορφή τουρισμού, ο κινηματογραφικός τουρισμός. Η Θεσσαλονίκη έχει γίνει πλέον Hollywood. Έρχονται παραγωγές, νέα στούντιο θα έχουμε σε λίγο καιρό στη Θέρμη. Τι κερδίζει η Θεσσαλονίκη από την προσέλκυση αυτών των παραγωγών και εδώ κολλάει αυτό που λέγατε προηγουμένως, αν οι υποδομές μας είναι αρκετές για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Τεράστια, τα κέρδη είναι τεράστια. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Και εγώ αυτό που χάρηκα πραγματικά με όλο αυτό που έγινε με τα κινηματογραφικά project που τρέξανε, 3-4 πολύ μεγάλα μάλιστα, και το τελευταίο 1,5 έτος στην πόλη μας, είναι το ότι και οι Θεσσαλονικείς το χαρήκανε αυτό. Δεν μίλησε κανείς, δεν γκρίνιξε κανείς. Ίσα-ίσα το στήριξαν πάρα πολύ. Και ο Δήμος το στήριξε. Παραχωρήσαμε κοινόχρηστους χώρους παντού. Κερδίσαμε από αυτό. Είχαμε και έσοδα, κύριε Ράιλγουλ, από αυτό. Σημαντικό. Η τελευταία ταινία, τον Bricklayer με τον Άρον Έκχαρτ, τα λέμε γιατί εντάξει είναι και διάσημοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όταν ζήτησαν την Αριστοτέλους για μία μέρα για να κάνουν γύρισμα, η Αριστοτέλους έπρεπε να κλείσει. Δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε έσοδο. Δεν θα με πείτε τώρα ότι φορολόγησα πολύ. Όχι. Εισέπραξε ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν για αυτή τη μία μέρα 20.000 ευρώ. Μα και γιατί να μην για την ενοικίαση της πλατείας Αριστοτέλους. Και πολύ καλά κάνει. Γιατί απλά εκείνη τη στιγμή η Αριστοτέλους δεν ήταν προσβάσιμη στους πολίτες. Κάτι δεν έπρεπε να υπάρχει ένα αντισταθμιστικό όφελος όλο αυτό. Φρονόπως ναι. Και πολύ καλά κάνατε. Βέβαια, σας καταλογίζουμε όλοι, κύριε Κούπκα, να το πούμε τώρα αυτό, ότι δεν μας κάνατε πρωτεύουσα της βιομηχανίας πορνό, αρνούμενος να δώσετε την πλατεία εκεί στον Ξαρχάκο για να γυριστούν αισθησιακές ταινίες. Και τώρα, πραγματικά, πόσο εύκολο είναι να διαχειριστεί κανείς αυτό το ζήτημα, δηλαδή πού δίνεις κοινόχρηστο χώρο, πού δεν δίνεις. Για να το πάω στο πιο σοβαρό, είχατε το θέμα με τους εξορκισμούς, ναι. Το οποίο σας ταλάνει σε αρκετό καιρό. Πώς, με ποια κριτήρια μπορεί κανείς να επιλέξει πού θα δώσει, πού δεν θα δώσει, πώς το χειρίζεστε? Κοιτάξτε, το μόνο σίγουρο είναι ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω και δεν θέλω και να κάνω ό,τι θέλω. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που δίνεται ο δημόσιος χώρος. Mm-hmm. Αυτό είναι ψηφισμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι καθορισμένο. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες προϋποθέσεις. Υπάρχουν σοβαρές προϋποθέσεις και σημαντικές. Όταν έρχεται μια εταιρεία και θέλει να στήσει ένα πρόχειρο περίπτερο για να διαφημίσει ένα νέο προϊόν ή να προβάλλει ή να το διανέμει δωρεάν, εκεί υπάρχει ένα κόστος. 150 ευρώ, να το πούμε κιόλας, στο τετραγωνικό ανά ημέρα. Και λογικό είναι, αφού καταλαμβάνει δημόσιο χώρο. Ακριβώς, κλέβει δημόσιο χώρο από τους πολίτες. Mm-hmm. Όταν έρθει όμως ένα σωματείο, ένας φορέας, ένα πολιτικό κόμμα και ζητήσει μια πλατεία, εκεί κάθε φορά το αξιολογούμε. Τώρα μεταξύ μας, το πολιτικό κόμμα γιατί να μην πληρώσει, κύριε Κούπκα? Γιατί είναι ψηφισμένη έτσι η κανονιστική μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντηση που έχω να σας δώσω. Εγώ δεν μπορώ λοιπόν να χρεώσω όταν έχω μια συγκεκριμένη νομοθεσία κανένα πολιτικό κόμμα. Ναι, okay. Και δεν θα ήθελα κιόλας. Για να είμαι ειλικρινής. Το θέμα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις τα αιτήματα έρχονται με μία αμφισημία. Δεν μπορείς να καταλάβεις πολύ εύκολα τι ακριβώς θέλει να κάνει
αυτός ο οποίος σου ζητάει χώρο. Στην περίπτωση των εξορκιστών, δεν ζητήθηκε η πλατεία Αριστοτέλους στην αρχή. Πήγαν και κάνανε αυτές τις, εν πάση περιπτώσει, τελετές, εκδηλώσεις από μόνοι τους. Όταν και αυτοί, πιθανότατα λόγω καταγγελίας, διαπίστωσαν ότι έπρεπε να κάνουν αίτημα, στείλαν αίτημα σε μένα και επικοινώνησαν και μαζί μου, λέγοντάς μου ότι θα κάνουν χριστιανική προσευχή και ομιλία. Σας κάνουν κάποιο εξοκισμό εσάς ως δώρο? Όχι, αλλά ενδεχομένως και να χρειαζόταν τελικά. Το τέλος με όλα αυτά που μας έχουν πέσει. Πάντως, κύριε, για να ξεκαθαρίσουμε, πέραν του χιούμορ που κάνουμε, το ότι άδεια από το Δήμο Θεσσαλονίκης δεν δόθηκε ποτέ. Και η αστυνομία ήταν εκεί και η αστυνομία επέβαλε και κυρώσεις. Και επειδή, θα έλεγα, αδίκως και η δημοτική αστυνομία άκουσε πολλά, είναι καλό να πούμε ότι η δημοτική αστυνομία δεν έχει αρμοδιότητα ούτε διαχείρισης πλήθους, ούτε διάλυση συγκεντρώσεων, ούτε συλλήψεων. Το ρεύμα το έκλεψαν? Γιατί... Όχι, δεν το έκλεψαν το ρεύμα. Για να αποδώσουμε και την αλήθεια. Ναι. Είχαν γεννήτρια. Αυτές οι φορητές γεννήτριες που βλέπετε στα πανηγύρια. Μάλιστα. Δεν υπήρχε ρευματοκλοπή, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν υπήρχε ρευματοκλοπή. Φέρανε μία φορητή γεννήτρια. Όχι, το σωστό. Δεν το καταθέτουμε. Καλά, δεν ήταν σωστό, γιατί ούτως ή άλλως άδεια δεν είχαν. Άδεια δεν είχαν ούτως ή άλλως, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό. Για το πορνό δεν μου πάτε, όμως εκεί με στεναχωρείτε. Δεν μας κάνατε Βουδαπέστη. Δεν θέλατε. Αρνείστε την πρόοδο της πόλης, κύριε Κούπια. Ότι όταν ήρθε ο συγκεκριμένος κινηματογραφικός παραγωγός στο γραφείο μου, ήταν και πάρα πολύ σοβαρός και μου ζήτησε, και μου το ζήτησε και με ενίκιο. Α, θα πλήρωνε κιόλας η εταιρεία. Θα πλήρωνε κιόλας. Δεν μου εξήγησε όμως κατά πόσο θα διασφάλιζε την προστασία της δημόσιας εδούς και όλα αυτά. Οπότε και εγώ δεν είχα και πολλές επιλογές, είναι η αλήθεια. Κύριε Κούπικα, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, είμαι στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, νομίζω τα είπαμε όλα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Μιχάλη Κούπικα. Ραντεβού πάλι αύριο, 5:30, εδώ στην τηλεόραση του Atlas. Θα είμαστε on time. Καλό απόγευμα.